την αίθουσα εκτίθενται μηχανήματα εινοποίησης που αποτελούσαν το μηχανολογικό εξοπλισμό του συνεταιρισμού στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Τα περισσότερα από αυτά είναι γερμανικής και γαλλικής κατασκευής. Μπορείτε να δείτε χειροκίνητες αντλίες, πρέσες, φίλτρα ίνου, εμφιαλωτικά, καθώς και αγροτικά εργαλεία και σκεύη. Προθήκες χωρίζονται σε τρεις ενότητες. Εκτίθενται χειρόγραφες λίστες για καταγραφή της ποσότητας μοσχάτου σταφυλιού και τα ονόματα των παραγωγών, μισθοδοτικές καταστάσεις, έγγραφα, εξοπλισμός γραφείου, καθώς και ιστορικές φωτογραφίες από τα πρώτα διοικητικά συμβούλια του ΕΟΣ ΑΜΟΥ. Υπάρχουν ακόμη σφραγίδες και σιγήλια, καθώς και τιμητική πλακέτα από την ποτοπία μεταξά προς το συνεταιρισμό το έτος 1986, για τα 50 χρόνια συνεργασίας, καθώς το μοσχάτο ΣΑΜΟΥ είναι βασικό συστατικό στην παραγωγή των αλκοολούχων ποτών μεταξά. Σε αυτήν εδώ την προθήκη φυλάσσονται παλαιές συλλεκτικές φιάλες, μερικές από τα τέλη του 1800, πριν ακόμα και την ίδρυση του συνεταιρισμού. Υπάρχουν φιάλες του 1898, του 1901, του 1922 και πολλές ακόμη. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλες τις ετικέτες αναγράφεται το τοπωνύμιο Σάμος, αλλά και η γηγενής ποικιλία Σάμος Μόσκατ. Οι περισσότερες από τις φιάλες που εκτίθενται παρήχθησαν τον 19ο αιώνα. Ανάμεσα στις φιάλες θα δείτε αρκετές ετικέτες Van de Mes και Mes Wein. Προθήκη περιλαμβάνει εξειδικευμένα εργαλεία χημείου και μετρήσεων εινοποίησης που χρησιμοποιούνταν το προηγούμενο αιώνα από τους συνολόγους του συνεταιρισμού. Εδώ έχουν συγκεντρωθεί επίσης εξειδικευμένα όργανα χημείου και μετρήσεων εινοποίησης που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα για την παρασκευή των εκλεκτών σαμιώτικων κρασιών με τις παραδοσιακές μεθόδους της εινοποιητικής τέχνης, παραδείγματος χάριν γραδόμετρα και μπομόμετρα γαλλικής κατασκευής, με τα οποία μετρούσαν την αλκοόλη και την πυκνότητα αντίστοιχα. Στην φωτογραφία απεικονίζεται ο πρώτος συνολόγος του συνεταιρισμού, Παυσανίας Χατζικωνσταντής, ο οποίος επί περίπου 50 χρόνια δημιουργούσε κρασιά στο εργαστήριο του ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ.